Λοιπόν, θα έχουμε μαζί μας, έχουμε μάλλον και θα έχουμε μια ωραία κουβέντα με έναν εκ των καλύτερων παικτών της Λάρισας χθες. Πολλή δουλειά σε όλη τη δεξιά πτέρυγα σε αυτό το σύστημα με τρεις στόπερ, άρα ο μπακ είναι full back. Γενικά τα πάει καλά φέτος. Ο λόγος για τον Νίκο Καρανίκα. Καλησπέρα Νίκο, από το Λίμπερο. Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Τι κάνεις, καλά είσαι? Καλά, μια χαρά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Δεν πήρατε κάτι από το χθεσινό μάτς. Παρότι δεν κλειστήκατε πίσω, προσπαθήσατε να κάνετε ευκαιρίες. Πολλές φορές ο ΠΑΟΚ δεν σας άφησε, είχατε τις δικές σας ευκαιρίες. Τι γεύση σας αφήνει αυτή η ήττα με ένα 0 στην Τούμπα? Εντάξει, σίγουρα ανεξαρτήτως αντιπάλου, όταν χάνεις ένα παιχνίδι υπάρχει πικρία για το αποτέλεσμα, όταν δεν παίρνεις κάτι. Όμως θα ήθελα από αυτό το παιχνίδι να κρατήσω τα θετικά και να συνεχίσουμε, γιατί θεωρώ ότι είχαμε μια πολύ καλή παρουσία μέσα στην Τούμπα, στην οποία Τούμπα ο ΠΑΟΚ είναι πάρα πολύ δυνατός και δεν θεωρώ ότι όλες οι ομάδες του πρωταθλήματος θα μπορέσουν να τα απεξέλθουν στις συνθήκες τέτοιων παιχνιδιών. Κάναμε ένα παιχνίδι μεστό, θα έλεγα, ήμασταν διαβασμένοι στα δυνατά σημεία του αντιπάλου, είχαμε δουλέψει όλη την εβδομάδα σκληρά. Όπως είπαμε και χθες, δεχτήκαμε ένα κρύο τέρμα από μια αδράνεια. Προσπαθήσαμε να αντιδράσουμε. Σίγουρα επιθετικά δεν είχαμε, εκτός από κάποια στημένα, δεν απειλήσαμε. Προσπαθήσαμε όμως να παίξουμε. Σίγουρα δεν μένει, το αποτέλεσμα είναι αυτό που μένει στο ποδόσφαιρο. Ήταν ήττα. Συνεχίζουμε όμως. Δεν είδαμε ούτε να πέφτε κάτω, ούτε να κάνετε καθυστερήσεις, ούτε να μανουριάζετε. Ούτε. Ναι. Γενικότερα προσπαθήσατε Θεωρώ... να παίξετε. Ναι. Θεωρώ, ναι, μου το τόνισαν και χθες, ότι είμαστε μια ομάδα η οποία παίζουμε πάντα ποδόσφαιρο και προσπαθούμε να κερδίζουμε οτιδήποτε με την ικανότητά μας και με την ποιότητά μας μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και έτσι νομίζω ότι πρέπει να λειτουργούν όλες οι ομάδες για να ανεβάσουμε το ελληνικό πρωτάθλημα ακόμη πιο ψηλά. Χαίρομαι που το λέτε αυτό, φάνηκε στην ουσία σίγουρα η εικόνα μας στο γήπεδο. Κανένας παίχτης μας δεν διαμαρτυρήθηκε, κανένας παίχτης μας δεν έκανε καθυστέρηση για τον παραμικρό λόγο. Έγινε ένα πολύ όμορφο παιχνίδι. Ήταν σημαντική, Νίκο, τελικά στην οικονομία του αγώνα για σας η απουσία του Άρδη και του Κάτσε, ή πιστεύεις ότι λίγο πολύ καταφέρατε και αντικαταστήσατε τα παιδιά αυτά που και δύο είναι βασικοί στη Λάρισα, και ο Άρδη και ο Κάτσε? Κοιτάξτε να δείτε, και από πέρυσι, αν θυμηθώ, όλα τα παιχνίδια μας είχα τονίσει ότι είμαστε μια ομάδα πάρα πολύ σκληρή πίσω, με κοντά τις γραμμές που δύσκολα δεχόμαστε φάσεις από τους αντιπάλους. Αν θυμηθείτε όλα μας τα παιχνίδια και με τους υποθετικά αντιπάλους μεγάλους, όπως ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, ΑΕΚ, ίσως, όλα τα παιχνίδια χάσαμε πάρα πολύ δύσκολα πέρυσι, και δεν χάσαμε, κερδίσαμε κιόλας πέρυσι κάποιους, στο ένα γκολ, που σημαίνει ότι κάτι κάνουμε καλά. Είμαστε πολύ δυνατοί στο μεσαίο δικό μας κομμάτι. Από εκεί και πέρα, επιθετικά ο Άρντα με τον Κάτσε σίγουρα είναι τα παιδιά, ειδικά ο Άρντα, ένας ταλαντούχος ποδοσφαιριστής, μας έχει βοηθήσει φέτος και μπορεί με μια φάση να κρίνει ένα παιχνίδι. Ναι. Νίκο, εκεί που η ΑΕΛ ήταν έτοιμη για να ανέβει στην τρίτη θέση, έχει πέσει στην έβδομη. Πώς το διαχειρίζεσαι στην ομάδα, γιατί είχατε μια μεγάλη ευκαιρία με τη Λαμία, ένα σκορ που δεν το περιμέναμε, τουλάχιστον εγώ. Κάναμε ένα σερί πάρα πολύ καλό, με πολύ καλά αποτελέσματα, με ανατροπές. Και είναι λογικό στο ποδόσφαιρο, καμία ομάδα δεν θεωρώ ότι πάει και κάνει 6, 7, 8 συνεχόμενα παιχνίδια, εκτός από τα μεγάλα ρεκόρ στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Okay. Ήταν λογικό κάποια στιγμή, μέρα είναι, μπορεί κάποιοι παίχτες μία μέρα να μην είναι καλά στο σύνολο της ομάδος και να έχεις ένα ατυχές αποτέλεσμα, όπως και ήρθε με τη Λαμία. Από εκεί και πέρα οι ομάδες όλες είναι κοντά, το πρωτάθλημα είναι πολύ δύσκολο, βλέπετε ότι ο τελευταίος μπορεί να κερδίσει τον πρώτο, δεν είναι απίθανο. Τα βλέπουμε κάθε Κυριακή. Αν κερδίζαμε τη Λαμία θα μιλούσαμε διαφορετικά. Χάσαμε από τη Λαμία, ήρθε και το παιχνίδι μέσα στο ΠΑΟΚ. Ο Ατρόμητος έκανε μια νίκη, έφτασε και ήρθαν οι ισορροπίες, είμαστε όλοι στον πόντο, δηλαδή ισοβαθμία ή στον πόντο. Με μια νίκη ή με μια ήττα μπορείς να ανέβεις 5 και 4 θέσεις στη βαθμολογία, έτσι θεωρώ. Ναι. Νίκο, ποιες είναι οι διαφορές του περσινού ΠΑΟΚ με το φετινό, θεωρείς? Εντόπισες κάτι διαφορετικό εσύ και συμπαίκτους σε σχέση με τον ΠΑΟΚ του Ράζου? Θεωρώ ότι εγώ αυτό που έλαβα χθες ήταν ότι είχαμε σε πολλά κομμάτια του παιχνιδιού, είχαμε την κατοχή της μπάλας και δεν ένιωθα
αυτό το, να χαρακτηρίσω ποδοσφαιρικά το πνίξιμο από τον αντίπαλο. Παίξαμε, δηλαδή είχαμε πρωτοβουλία, ειδικότερα στο δεύτερο ημίχρονο όπως μπήκαμε. Νομίζω ο κόσμος σε κάποια φάση γιούχαρε κιόλα στο. Ναι, ναι, το τόνισα και πριν. Δεν ξέρω αν πήγαν να διαχειριστούν το παιχνίδι, όμως θεωρώ ότι μια ομάδα που okay, διεκδικεί το πρωτάθλημα. Σκεφτόμουν πριν το παιχνίδι ότι θα αντιμετωπίσω μεγαλύτερη πίεση. Αυτό εννοώ. Περάσατε πιο δύσκολα πέρσι, στην Τούμπα. Εντάξει, πέρυσι το παιχνίδι είχε διαφορετική μορφή, γιατί αν θυμάστε ήμουν εγώ αυτός που έκανα μια assist και προηγηθήκαμε στο σκορ και μετά δέχτηκα την κόκκινη, δεύτερη κίτρινη κόκκινη με το πέναλτι και μετά το παιχνίδι ήταν εντελώς διαφορετικό. Και πέρυσι δηλαδή ο Πάοκ στο συγκεκριμένο παιχνίδι δεν ήταν σε καλή μέρα με εμάς. Ναι. Γιατί το θυμάμαι το παιχνίδι ακριβώς. Σίγουρα όμως είναι μια καλή ομάδα, σίγουρα διεκδικεί το πρωτάθλημα, είναι στην κορυφή της βαθμολογίας και δεν είναι τυχαίο να κερδίζεις και να παίρνεις πρωτάθλημα έτσι σε μια αγωνιστική περίοδο που έχει 30 και 35 παιχνίδια. Κακά τα ψέματα. Έχετε παίξει Νίκο και με τον Ολυμπιακό την δεύτερη αγωνιστική, ναι, αν δεν κάνω λάθος. Χθες ναι, 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 ναι. Ποια είναι η εικόνα σου για το ντέρμπι κορυφής της Κυριακής που έρχεται για το Ολυμπιακό ΠΑΟΚ? Εντάξει, σίγουρα. Πώς περιμένεις, πώς το βλέπεις? Θεωρώ ότι είναι δύο ομάδες οι οποίες έχουν ποιότητα σε όλες τις γραμμές. Με παίχτες πάρα πολύ ποιοτικούς και οι δύο ομάδες. Θεωρώ ότι αν. Επειδή στο ποδόσφαιρο υπάρχουν πάρα πολλές πολλά, πώς να το πω, χάνω τη λέξη, είναι πολλοί παράγοντες μπορεί να κρίνουν ένα αποτέλεσμα, θεωρώ ότι αν γίνει ένα όμορφο παιχνίδι θα υπάρχουν φάσεις πολλές και γκολ και θα κερδίσει ο καλύτερος. Δεν βλέπεις φαβορί δηλαδή? Όχι, θεωρώ ότι δεν υπάρχει φαβορί. Μπορεί να γίνουν όλα. Μπορεί να κερδίσει ο Ολυμπιακός, μπορεί να χάσει, μπορεί να έρθει η ισοπαλία. Θεωρώ ότι είναι και τα τρία αποτελέσματα πάρα πολύ πιθανά. Είναι δύο ομάδες που είναι στην κορυφή, ισοβαθμούνε, παίζουν για το πρωτάθλημα. Σίγουρα, το αβαντάζ το έχει ο Ολυμπιακός, θεωρώ, γιατί παίζει μέσα στο Καραϊσκάκι με τον κόσμο του, όπως το αντίθετο θα συμβαίνει και στην Τούμπα. Mm-hmm. Είναι απολύτως λογικό αυτό. Αλλά και πέρυσι, ποδόσφαιρο είναι, ο ΠΑΟΚ έφυγε από εκείνη τη φορά. Δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να συμβεί. Σωστά. Νίκο, νομίζω ότι η μεγαλύτερη φετινή νίκη της Λάρισας είναι αυτή στο Βικελίδης, με την ανατροπή που έγινε, τον τρόπο δηλαδή που ήρθε κιόλας, γιατί έχει κάνει και μια μεγάλη νίκη με τον Παναθηναϊκό εκτός έδρας. Σε εκείνο βέβαια το παιχνίδι η Λάρισα όντως έκανε τις ευκαιρίες που της δόθηκαν, τις έκανε γκολ. Εκεί νομίζω είχατε μεγάλη πίεση από τον Άρη. Είχε και τέσσερα δοκάρια, δεν συμβαίνει και συχνά αυτό. Ναι, εννοείται. Κοιτάξτε να δείτε, το ποδόσφαιρο είναι, όπως είπα πριν, υπάρχουν πολλοί παράγοντες. Έτσι. Ναι. Είναι και ο παράγοντας τύχη μέσα. Έτσι. Κατά ψέματα, αν δεν έχεις και τύχη δεν μπορείς να πας πουθενά. Mm-hmm. Σίγουρα σε εκείνο το παιχνίδι σταθήκαμε τυχεροί, ο Άρης είχε κάνει πάρα πολλές τελικές ενέργειες. Ευτυχήσαμε εμείς με όλες τις φάσεις που κάναμε να τις κάνουμε γκολ. Και στην ουσία κάναμε την ανατροπή και πήραμε το αποτέλεσμα. Mm-hmm. Όμως δεν θεωρώ ότι η τύχη, λένε, πάει με τους ικανούς. Σημαίνει ότι κάτι κάνουμε σωστά, έχουμε ποιότητα. Η Λάρισα είναι μια ομάδα, ειδικά και από πέρυσι που είμαι εγώ εδώ, έχει μεγάλη ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο, yeah. Το γνωρίζετε κι εσείς καλύτερα. Δεν μας αντιμετωπίζει καμία ομάδα σαν μια μικρή ομάδα. Είμαστε μεγάλη ομάδα, έχουμε μεγάλη φανέλα. Στην πόλη μας ο κόσμος ζει και αναπνέει για την ομάδα και σίγουρα είναι μια τεράστια ποσότητα για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Θεωρείς ότι η Λάρισα μαζί με τον Άρη, τον Όφη και τον Ατρόμητο, αν υποθέσουμε ότι η ΑΕΚ θα διαφοροποιήσει λίγο την κατάστασή της, αν και νομίζω ότι και αυτή πρέπει να τη βάλουμε στις ομάδες τις 4-5 που θα παλέψουν για την συμμετοχή στα play-off. Ξάνθη. Την Ξάνθη, εγώ δεν την έχω την Ξάνθη, δεν ξέρω ο Νίκος αν την έχει. Ναι, ναι. Εντάξει, δεν μπορώ να βγάζω συμπεράσματα. Λέω από πάντα στην καριέρα μου ότι το κάθε παιχνίδι είναι ξεχωριστό, όμως θεωρώ ότι μέχρι τώρα η εικόνα των ομάδων και των αποτελεσμάτων, θεωρώ ότι είμαστε όλοι στα ίδια και θα γίνει ένας δεύτερος γύρος με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και θα παλέψουν αυτές οι ομάδες σίγουρα που είπατε για τις θέσεις που οδηγούν στην εξάδα. Στην ουσία είναι η Λάρισα, Όφη, Άρης 3, ΑΕΚ 4, Ατρόμητος 5. Αν βάλουμε και την Ξάνθη 6, βλέπεις κάποιον άλλον για τις 4-4. Παναθηναϊκός, ναι. Εντάξει, και ο Παναθηναϊκός είναι. Τώρα δεν μπορώ να γνωρίζω αν μια ομάδα από τις υποτεθέμενα που είχαν 3 πόντους, 4, όπως η Λαμία που έκανε 3 νίκες, ας πούμε. Ναι. Μπορεί να περιμένει και αυτό. Ναι. Η Λαμία έκανε 3 νίκες και αμέσως έχει φτάσει. Αυτό έλεγα στο Στέριο πριν. Ότι ναι, δηλαδή η Λαμία βέβαια σε ένα μάτς που η Λάρισα έχει καθολική κατοχή της μπάλας, ναι, ευκαιρίες, τη μία πίσω από την άλλη, ναι, είναι 0-1 και λες δεν υπάρχει περίπτωση, θα γίνει 2-1, ναι, θα το γυρίσει. Και,
και γίνεται 0-3. Μπράβο. Δηλαδή... και σε ένα μάτς που ο Όφη προηγείται μέσα στη Λάρισα στο 7-0-2, γίνεται 3-2 και μας ακυρώνουν και γκολ του Άρντα να γίνει, να είναι 4-2 το τελικό αποτέλεσμα. Δηλαδή, όλες οι ομάδες αυτές έχουν δείξει ότι είμαστε σε καλό επίπεδο. Έτσι. Από εκεί και πέρα θα κρυθεί στις λεπτομέρειες σίγουρα και θα δείξει στο τέλος. Μέχρι την τελευταία αγωνιστική πιστεύω ότι θα έχει το πρωτάθλημα ενδιαφέρον. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό για όλες τις ομάδες. Νίκο, πάρα πολύ κουβέντα για το VAR. Σε κάθε παιχνίδι, σε κάθε αγωνιστική, σε κάθε αγώνα, δεν υπάρχει μάτς που να μην έχουμε ασχοληθεί με το VAR. Στο Βικελίδης είχε ωραία φάση. Δηλαδή, είναι ένα πέναλτι που το δίνει και μετά το παίρνει πίσω από το VAR. Δηλαδή, εκεί τη βοήθησε. Σε άλλα μάτς υπάρχουν μάτς. Εσύ, σαν επαγγελματίας που χρηστεί, πώς το βιώνεις αυτό, ποια είναι η άποψή σου? Και ο πρόεδρος ασχολείται. Πολύ. Κοιτάξτε, εγώ έχω τη φιλοσοφία μου σαν ποδοσφαιριστής να ασχολούμαι με το αγωνιστικό μου την ώρα του αγώνα και γενικά θεωρώ ότι είναι πολύ όμορφο ένας ποδοσφαιριστής να βγάζει σεβασμό και προς τον αντίπαλο και η εικόνα του να είναι όμορφη γιατί είμαστε επαγγελματίες. Από εκεί και πέρα το VAR θεωρώ ότι είναι, αν λειτουργήσει σωστά, θεωρώ ότι μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ το ελληνικό ποδόσφαιρο όπως γίνεται σε όλα τα πρωταθλήματα. Αν όλοι που είμαστε σε ένα παιχνίδι και οι διαιτητές και οι ποδοσφαιριστές βάλουμε στο μυαλό μας ότι δεν υπάρχει VAR και το χρησιμοποιούμε μόνο σε περιπτώσεις που χρειάζεται, τότε θα έχουμε κέρδος. Τώρα όλα τα υπόλοιπα είναι... Θεωρώ, εγώ αυτή τη φιλοσοφία έχω. Μπαίνω στο παιχνίδι χωρίς να υπάρχει VAR. Σαν να μην υπάρχει VAR. Καταλάβατε τι εννοώ. Ναι. Θεωρώ ότι είναι υπερβολική χρήση του VAR σε όλες τις φάσεις. Συμφωνούμε. Και σε κάποιες φάσεις που είναι έξω από... που φαίνεται... καθαρά δεν πάνε στο VAR. Δηλαδή πρέπει να βρεθεί μια ισορροπία γιατί είμαστε ικανοί στην Ελλάδα να το καταστρέψουμε και αυτό. Να πούμε ότι δεν βοηθάει. Καταλάβατε τι εννοώ. Ικανοί για όλα είμαστε, Νίκο. Εντάξει, το έχουμε αποδείξει. Το έχουμε αποδείξει. Δηλαδή ασχολούμαστε τώρα με το VAR και χάνουμε την ουσία των παιχνιδιών. Και γίνονται ωραία παιχνίδια γενικότερα φέτος, είναι αυτό που είπες. Εννοείται γίνονται ωραία παιχνίδια. Το ποδόσφαιρο είναι πανέμορφο. Όλος ο πλανήτης παρακολουθεί ποδόσφαιρο. Εμείς προσπαθούμε να το χαλάσουμε με το VAR και με διάφορα δεξιά και αριστερά. Έρχεται ένα ιδιαίτερο παιχνίδι για εσάς με τον Βόλο το Σάββατο. Φαντάζομαι ότι η νίκη είναι κάτι παραπάνω από επιτακτική ανάγκη για τη Λάρισα, έτσι δεν είναι? Σίγουρα είναι πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Το είπα και χθες. Όπως όλα τα παιχνίδια είναι σημαντικά. Αλλά αυτό θεωρώ ότι εντάξει, δεδομένη στιγμή μετά από χρόνια. Η αντιπαλότητα των δύο πόλεων, θέλετε, όλα τα χρόνια στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου υπάρχει και είναι ένα παιχνίδι πάρα πολύ σημαντικό για μας. Πρέπει να το κερδίσουμε και για ψυχολογικούς και για βαθμολογικούς λόγους και πιο πολύ για όλη την πόλη, για όλο τον κόσμο μας, που πρέπει εμείς με την εικόνα μας, όπως κάναμε φέτος, να φέρουμε τον κόσμο ξανά στο γήπεδο. Πρέπει να συνεχίσουμε και να ξαναπάρουμε θετικό αποτέλεσμα κόντρα στο Βόλο για να έχουμε μια συνέχεια καλή στο δεύτερο γύρο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Πάντα χαιρόμαστε να σε φιλοξενούμε. Κάνουμε ωραία κουβέντα ποδοσφαιρική. Να είστε καλά. Γεια σας, να είστε καλή επιτυχία στη Λάρισα στους επόμενους αγώνες. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.